Νέο χώρο διανομής ασθενών για τον COVID-19 έλαβε προχθές το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης με τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ Δημήτριο Τσαλικάκη και την υποδιοικήτρια Ειρήνη Χατζοπούλου, υπεύθυνος για την προμήθεια και μεταφορά του ISOBOX για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας. Όπως ανάρτησε και σε ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης ευχαριστεί τον Δήμαρχο της Νήσου Νίκο Γαλατούμο για την εγκατάσταση του ISOBOX στον προαύλιο χώρο του Περιφερειακού Ιατρίου Καμαριώτισσας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ως χώρος διαλογής τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο λειτουργούσε μια στρατιωτική σκηνή μπροστά στον προαύλιο χώρο του Περιφερειακού Ιατρίου, η οποία, παρόλο που εξυπηρετούσε επαρκώς τις ανάγκες του κέντρου υγείας, παρόλα αυτά παρουσίαζε δύσκολες συνθήκες εργασίας στο εσωτερικό της, όπως πολύ ζέστη το καλοκαίρι και το κρύο το χειμώνα. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης, Γεννάδιο Διαμαντόπουλο, το νέο ISOBOX διαθέτει σύστημα air conditioner και προσφέρει όλες εκείνες τις ανέσεις που είναι απαραίτητες για ένα σύγχρονο κέντρο υγείας. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντόπουλο, αναμένεται στα μέσα Σεπτεμβρίου να προκηρυχθούν 2 θέσεις αγροτικού γιατρού για το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης και είναι απαραίτητη η άμεση στελέχωσή τους ώστε να μπορεί να εξακολουθεί να λειτουργεί εύρυθμα το Περιφερειακό Ιατρείο στην Καμαριώτισσα. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι πριν από λίγο καιρό το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης χαρακτηρίστηκε ως άγωνο τύπου Α, γεγονός που αυξάνει το μηνιαίο μισθό των αγροτικών ιατρών, λειτουργώντας έτσι ως ένα επιπρόσθετο κίνητρο για την άσκηση του αγροτικού τους εκεί.